Η είδηση για την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από την Τουρκία προκάλεσε κύμα ρευστοποιήσεων στο ρωσικό χρηματιστήριο. Ο βασικός δείκτης RTS στη Μόσχα βρέθηκε να χάνει έως 4%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση στις διεθνείς χρηματαγορές. Τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστη η Gazprom, που διοχετεύει 17% των εξαγωγών της στην Τουρκία. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού της Ρωσίας σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 3 μηνών. Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης θα πλήξει οικονομικά και τις δύο πλευρές. Στην Κωνσταντινούπολη, η πτώση των μετοχών συγκρατήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε 1,4%. Πιέσεις δέχτηκε και η τουρκική λίρα. Το νέο κλίμα αναταραχής αυξάνει την νευρικότητα σε όλη την Ευρώπη. Στο μέσο της συνεδρίασης, οι ευρωπαϊκοί δείκτες βρισκόταν στο κόκκινο με απώλειες που ξεπερνούσαν το 1%. Αντίθετα, το πετρέλαιο ανατιμήθηκε.